έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ασητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και χιόνια, με το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να ξεκινά αύριο Κυριακή και στην Κρήτη. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στο δεύτερο κύμα, το οποίο ξεκινά από το μεσημέρι της Δευτέρας και θα συνεχιστεί και την Τρίτη, με ορεινές και ημιορεινές περιοχές στο νησί μας να ντύνονται στα λευκά. Από την Κυριακή το πρωί αρχίζει η αλλαγή του καιρού, η οποία θα είναι εν αρχή με νεφώσεις και θα αρχίσουν τα πρώτα τοπικά φαινόμενα βροχών. Πολύ γρήγορα όμως τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κρήτη και θα αρχίσουν και χιονοπτώσεις, αρχικά σε μεγάλα υψόμετρα, στα συνήθη δηλαδή 1200-1400. Το χιόνι όμως αυτή τη φορά από τη Δευτέρα το απόγευμα προς το βράδυ αρχίζει να πέφτει σε υψόμετρα κάτω των 1000 μέτρων και στην πορεία το χιόνι αυτό θα το δούμε και αρκετά χαμηλότερα. Όπως δείχνουν οι προβλέψεις, και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο όμως τα φαινόμενα θα ενταθούν, θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κάτω του 0 βαθμούς από τη Δευτέρα, οπότε ό,τι πέφτει από τον ουρανό αυτό θα είναι χιόνι. Φαίνεται να κορυφώνει την κακοκαιρία τη Δευτέρα απόγευμα με την Τρίτη, όλη την Τρίτη μέχρι την Τετάρτη το πρωί, όπου θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες. Την κακοκαιρία την περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει τη Δευτέρα με χιονοπτώσεις πάνω από τα 800 μέτρα. Θα ενταθεί Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μια μικρή ύφεση. Είμαστε προετοιμασμένοι ως περιφέρεια. Ο μηχανισμός ο δικός μας, τα μηχανήματα δικά μας, το προσωπικό το δικό μας είναι έτοιμο. Επίσης, οι εργολάβοι που έχουμε μνημόνιο μεταξύ μας, μνημόνιο συνεργασίας, είναι επίσης ειδοποιημένοι και έτοιμοι να παρέμουν όπου χρειαστεί. Σε υψηλή επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας Κρήτης, που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στο λευκό πέπλο χιονιού θα βουλιάξουν τα νόγια και το ροπέδιο, με τα μηχανήματα και τις αλατιέρες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι στα 800 με 1000 μέτρα κατά μέσο όρο. Αυτό όμως για μας δείχνει ότι ενδεχόμενα χιονοπτώσεις και χιονόστρωση μπορεί να σημειωθεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μισθώσει, έχουμε υπογράψει συμβάσεις με εργολάβους όσον αφορά τον εξοπλισμό. Έχουμε προμηθευτεί οι αλάτι, είναι ενήμεροι οι πρόεδροι των τοπικών, γενικά η πολιτική προστασία. Σε ετοιμότητα είμαστε. Τη Δευτέρα, για τη Δευτέρα έχουμε ενημέρωση. Στα 700 μέτρα περίπου. Ξέρουν τη βοσή του, γνωρίζουν, αλλά επίσης μας ενημερώσουμε αύριο. Η χιονόπτωση αυτή, η οποία σας ανέφερα, αφορά μέσα στα νόγια, δηλαδή γύρω στα 750 μέτρα υψόμετρο. Υπολογίζεται όμως ότι λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, πάνω από τα 600 μέτρα θα έχουμε χιονοπτώσεις. Τα χιόνια θα ξεκινήσουν αρχικά από τα μεγάλα υψόμετρα, ενώ σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα σημειώνονται και σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη οι χιονοπτώσεις βαθμία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά ή μειωρινά της Κρήτης. Τα σφακιά, ναι, μεν είναι χαμηλού υψομέτρου, αλλά προφανώς τα σκύφου είναι πολύ ψηλότερα, όπου οι αποκλεισμοί εκεί είναι πολύ φυσικό. Και το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει και σε έτερες περιοχές σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί το σύστημα αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάζει ολόκληρο το νησί. Ξεκινάει τη Δευτέρα το απόγευμα προς το βράδυ, κορυφώνεται την Τρίτη, διατηρείται ακόμα και την Τετάρτη. Οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Κάνω έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και αν σε περίπτωση μπουν στη διαδικασία να μετακινηθούν προς τα ορεινά, να είναι προετοιμασμένοι και με αλυσίδες και με γάντια και με νερό και τροφή αν χρειαστεί.